Με πρώτιστο στόχο να μην φυλακίζεται κανείς εξαιτίας της πραγματικής αδυναμίας του να αποπληρώσει οικονομικό πρόστιμο συνεπιαστικού χρέους, ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών την πρότασή του για πολυεπίπεδη ρύθμιση του ζητήματος. Σε πρώτη φάση, το δικαστήριο θα έχει την υποχρέωση να αξιολογεί, να εξετάζει την οικονομική κατάσταση του κατηγορουμένου προτού του επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο, για να διαπιστώσει αν ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει το συγκεκριμένο χρηματικό πρόστιμο. Το δικαστήριο προτείνει να έχει την ευχαίρεια να επιβάλλει συνδυασμό ποινής φυλάκης και μικρότερου οικονομικού προστίμου ή την επιβολή εναλλακτικής ποινής, όπως κοινωνική εργασία χωρίς αμοιβή. Όλα αυτά για οφειλές μέχρι και 3.000 ευρώ. Αξιολογήθηκε επίσης η δυνατότητα το δικαστήριο να μπορεί να προβεί σε μετατροπή ποινής οικονομικού προστίμου αφού αυτό επιβληθεί σε κοινωνική εργασία με αμοιβή, μέρος της οποίας θα χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή της οφειλής. Σε άλλο επίπεδο, αν κριθεί απαραίτητη η εκτέλεση εντάλματος από την αστυνομία για μη συμμόρφωση με προτεραιότητα συνύπαρξη μεγάλων ποσών, ο αστυνομικός που θα επιδώσει ένταλμα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση του προσώπου για να διαπιστώσει κατά πόσον μπορεί να αποπληρώσει με δόση ολόκληρο το ποσό ή να τον συμβουλέψει να απευθυνθεί στο Γενικό Εισαγγελέα. Ο Υπουργός έχει ήδη στείλει επιστολή προς τον αρχηγό της αστυνομίας και ο αρχηγός της αστυνομίας έχει στείλει εγκύκλειον προς τα μέλη της αστυνομίας. Όσο για όσους καταλήξουν στην φυλακή, πρώτο βήμα η μεταφορά τους στην ανοιχτή φυλακή και μετά να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο κέντρο εξωιδρυματικής απασχόλησης και εκεί να τους προσφέρεται η ευκαιρία είτε με εργασία την οποία ήδη θα εξασφαλίσουν είτε με εργασία η οποία θα τους προσφερθεί σε ιδιωτική απασχόληση, να μπορούν να εξασφαλίζουν χρήματα με σκοπό την αποπληρωμή του προστίμου. Σε σχέση με τις οφειλές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επειδή εκεί τα ποσά είναι μεγαλύτερα, θα ισχύσουν οι πρακτικές που εφαρμόζονται για τον ΦΠΑ, δηλαδή μέμο και εκποίηση.